Βλέπεις πορνό? Αυτή είναι η ερώτηση που θα θέσουμε σήμερα στον κόσμο και έχουμε φέρει και ανιχνευτή ψεύδους για όσους απαντήσουν και η μύτη τους αρχίζει να μεγαλώνει. Νομίζω όλοι οι άνθρωποι βλέπουν, απλά δεν το παραδέχονται. Αυτό εδώ βάλουμε ως ένα απόφευγμα, γιατί πολλοί θα αρχίσουν τα ψέματα σε λίγο. Τι κατηγορίες βλέπεις? Straight. Το ξέρεις ότι υπάρχουν γύρω στις 2.453 κατηγορίες, εκ των οποίων, αν εξαιρέσουμε 2-3, είναι straight. Είναι λίγο αδικημένη η φίλη μας η γκέι, γιατί το περισσότερο πορνογραφικό υλικό είναι για straight. Εντάξει, αυτόν. Δεκτό. Με ελκύει εμένα. Ναι, ρε παιδί μου, άντρες. Έτσι. Άντρες. Βλέπω, βλέπω. Εσύ τι κατηγορίες προτιμώ? Κι εγώ straight προτιμώ. Ωραία, μ' αρέσει που είστε, που μπαίνετε σε λεπτομέρειες. Τι λεπτομέρειες θέλεις να σου πούμε? Όχι, όχι, δεν κάνει. Θα κοκκινήσουν και σαν τα μάγουλα σου, είσαι και άσπρη. Το κοκκίνησαν ήδη. Βλέπω, βλέπω. Βλέπω από το βλέμμα σου ότι μάλλον βλέπεις και πολύ εσύ. Για να δω την παλάμη. Έχει. Α, τα αποτυπώματα, ναι, ναι. Λοιπόν, τι κατηγορίες προτιμάς? Κοίτα, τώρα έχω την αδυναμία μου σε incest, stepsister, φω, έτσι, τέτοια. Κόλλησα στην τρύπα, έλα βρέθμα. Σ' αρέσουν δηλαδή τα οικογενειακά συμπλέγματα? Ναι, τα ειδιπόδια. Αγαπημένες σειρές, φαντάζομαι, η οικογένεια Βλάπτη, λατρεμένη μου γείτονες, ευτυχισμένη μαζί και τέτοια, δεν είναι παιδικές φαντασίες? Ναι, ναι, η Εύα εκεί πέρα, είχε και μια σκηνούλα έτσι με στριπτιζάκι, ωραία. Μάρκο, δεν είναι κανείς εδώ μέσα. Δεν θα μας δει κανείς. Ένα μήνυμα στην ηθοποιό η οποία λέγεται Ιωάννα Πηλυχού, θέλεις να δώσεις? Ιωάννα Πηλυχού, ήσουν το πρώτο κράσμα στο δημοτικό, φίλε. Κλενάδα. Βλέπω, ρε φίλε, νομίζω όλοι βλέπω. Τι κατηγορία σου αρέσουν? Κοίτα, δεν έχω συγκεκριμένη, θεωρώ. Ανοίξει και τον υπολογιστή και ό,τι βγάλει. Ναι. Πάμε, ό,τι κάτσει, ό,τι κάτσει. Βλέπω, ναι. Τα solo είναι πιο ωραία. 24-7. Ναι. Τότε έπρεπε να σε ρωτήσω πότε δεν βλέπεις, ποιες ώρες ημέρας δεν βλέπεις? Σχεδόν κάθε μέρα. Solo squirting, συνέχεια. Δεν βλέπω. Δεν βλέπεις? Ξέρεις ότι υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι όποιος λέει δεν βλέπω, λέει ψέματα. Δεν ψεύδομαι. Δεν ψεύδομαι. Δεν ψεύδομαι. Ποιος είναι ο λόγος που δεν βλέπεις? Δεν με πνέει. Δεν με πνέει. Άρα, ψεύδομαι. Προτιμάς να φαντασιώνεσαι μόνη σου ή απλά προτιμάς να έχεις έναν άντρα ή ξέρω εγώ όσους θέλεις? Θα μείνω στο δεν βλέπω. Θα μείνω στο δεν βλέπω. Εκεί θα μείνω. Παιδιά, βλέπετε πόσο έξυπνα απαντάει αυτός που δεν θέλει να απαντήσει. Κάνει τρίπλετς Ροναλντίνιο. Κάθε μέρα τουλάχιστον. Α, μεσημέρι για να αποσυμφορίζεσαι από το στρες του σχολείου. Βράδυ για να κοιμηθείς έτσι, να πέσει μια χειμερή ανάρκη όπως πέφτουν οι αρκούδες. Ναι. Καλό κόλπο. Τι κατηγορίες προτιμάς? Μ' αρέσει η μικρή άνθρωπη που γαμιούνται. Η μικρή άνθρωπη. Τι είναι. Μικρό κόλο, λέει. Με μικρό κόλο. Να είναι μικροκαμωμένη. Λοιπόν, για σένα υπάρχουν κάτι ωραία βίντεο με νάνους, άμα ενδιαφέρεσαι. Μπορείς να δεις τη Χιονάτη με τους 7 νάνους. Θα σ' αρέσει πολύ το παραμύθι. Μεγάλες γυναίκες. Μεγάλες γυναίκες, δηλαδή. Ναι, εσύ πώς χρόνο είσαι? Εγώ είμαι 17. 17, ωραία. Και σ' αρέσουν, ας πούμε, τύπου 45. Όχι, 35. Ναι. Άρα έχεις καλή σχέση με τις καθηγήτριές σου, φαντάζομαι. Πολύ καλή. Ελπίζω να διαβάζεις για να μένουν ικανοποιημένες. Ναι, δεν διαβάζω για να μένω στην τάξη, για να τις βλέπω ξανά. Πολύ καλή ατάκα. Διάφορες, δεν βλέπω κάτι ακόμα πάλι. Πες μου, ρε παιδί μου, τις αγαπημένες σου. Δεν έχεις μία λίστα, ας πούμε, σε ένα χαρτί να έχεις γράψει 100-150 κατηγορίες, λίγο για να έχεις μια κατεύθυνση. Πας στα τυφλά, τελείως, ανοίγεις υπολογιστή και μαμά, μην μπεις μέσα και μετά όποιον πάρει ο χάρος. Ναι, δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο, ας πούμε, που θα βλέπω περισσότερο. Οι τύχοι στο δωμάτιο τι χρώμα έχουν? Μπλε, ναι. Και άσπρο. Το άσπρο καταλαβαίνετε από που προκύπτει, είναι πασφανές. Ο Ρότμαν, ναι, το ξέρω, απλά λέω για την ομάδα. Ναι. Έχεις και εσύ έτσι παρόμοιες ανησυχίες με τον Ντένις Ρόντμαν, γιατί έκανε περίεργα πράγματα για τα βράδια που έβγαινε, δεν ξέρω. Θεωρώ, ναι, μεγάλη προσωπικότητα τώρα τον Ντένι Ρόντμαν. Ναι. Έτσι, παιδιά, κρίνεται μια μεγάλη προσωπικότητα. Αντί είναι σε νύφη το βράδυ για να βγεις έξω και να φλερτάρεις, σημαίνει ότι είσαι μεγάλος φιλόσοφος. Αλλά ήταν τρομερός στα rebound, σε πειράζω. Εντάξει, όλοι βλέπουμε. Όλοι. Τι κατηγορίες προτιμάς? Ραφαήλ, τι προτιμά ώρα? Συγγνώμη, βλέπετε μαζί. Μήπως τον παίζει ο ένας στους άλλους, τι συμβαίνει? Μιλφ, κλασικά, κατάλαβες. Ωραία, οπότε η γνωστή ιστορία, ένα νέο παιδί σαν εσένα, μένει στο μάθημα, πρέπει η δασκάλα να το τιμωρήσει και μετά ακολουθούν όλα τα συναφή. Ναι, ναι. Στο σχολείο ήσουν καλός ή δεν διάβαζες γιατί έψαχνες αφορμές να έχεις τέτοιους τιμωρίες με τις καθηγήτρες? Δεν διάβαζε γιατί δεν το είχα. Αλλά πάντα υπήρχε στο υποσυνείδητο όλο. Έτσι, κυρίως με θέμα μπάνιου. Θέμα μπάνιου, τι, αυτό τι? Δεν ξέρω, ρε φίλε, απλά μου αρέσει να γίνει. Σεξ στο μπάνιο.
μπάνιο. Καταρχήν ρε φίλε δεν είναι επικίνδυνο. Δηλαδή πας κάνεις έξω στο μπάνιο, άμα φας καμιά βούτα τι θα γίνει, μείνεις ανάπηρος. Φίλε τουλάχιστον θα φύγεις ευχαριστημένο. Σωστό. Έχεις κάνει έξω στο μπάνιο. Ναι, έχω κάνει. Και αυτό πρέπει οι φαντασιώσεις θεωρητικές να πραγματοποιούνται στην πράξη. Παιδιά, έχουμε και το πρώτο ζευγάρι που θα απαντήσει χωρίς ταμπού αν βλέπει πορνό. Δυστυχώς ναι, περισσότερο όπως θέλω να παραδεχτώ. Κατηγορίες αγαπημένες. Τώρα, μ' αρέσουν τα λίγο πιο σκληρά, αλλά αναλόγως δεν έχω πολλές προτιμήσεις. Ζηλεύεις που βλέπει πορνό. Καθόλου, για ποιο λόγο να ζηλέψω. Αρχικά το θεωρώ και μορφή τέχνης. Γιατί αρχικά είναι πολύ δύσκολο έτσι. Θέλει κότσια για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν θα μπορούσαν όλες. Η δουλειά δεν είναι ντροπή και δεν είναι μόνο ότι κάποιοι το θεωρούν ντροπή. Δεν υπάρχει λόγος να μην κάνει κάποιο αυτή τη δουλειά από τη στιγμή που μπορεί. Εκμεταλλεύεσαι ευκαιρίες που σου δίνονται. Αυτό είναι όλο. Το λέει για να κάνει πλάκα και το δικό της κανάλι. Κάποια χρόνια ξέρω ότι δεν θα βγαίνουν τα νίκια. Υπήρχε, ωραία, να το πάμε λίγο αλλού. Δεν θα σας ρωτήσω τα κλασικά. Υπήρχε περίπτωση να γίνω ένα πορνοστάρ, για παράδειγμα. Προσωπικά ναι, μπορεί. Μπορεί. Εσένα που είσαι το αγόρι της, θα σε πείραζε κάτι τέτοιο. Αν γινόταν πορνοστάρ, δεν θα σκεφτόσουν αν θα έμενες μαζί του. Κοίτα, γενικά είμαι λίγο ανοιχτό σε αυτά, προσπαθώ να είμαι. Αν είναι στο επαγγελματικό το πλαίσιο, ας πούμε, και δεν υπάρχουν αισθήματα, θα μπορούσα να το σκεφτώ, να το δω. Λοιπόν, άμα κάνεις ποτέ καριέρα, καταρχήν. Λοιπόν, μια αφιέρωση στο κανάλι, πες να κάνουν follow, Ζαύκο Κωνσταντινίδη στα ελληνικά. Κάντε follow. Ωραία. Και θα θυμάμαι εγώ που σας έβαλα την ιδέα. Εύχομαι να συμπροταγωνιστήσετε, παιδιά. Όχι, μακάρι. Ζευγάρι. Εντάξει, βλέπουμε όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε, τι σημαίνει ότι θα ήθελες να βλέπεις παραπάνω, αλλά οι ανελειπείς υποχρεώσεις δεν σου επιτρέπουν να εξαντλήσεις την επιθυμία σου. Ναι, ο χρόνος, αυτά όλα. Πόσο είναι η συχνότητα που θα ήθελες να βλέπεις? Τρεις φορές τη μέρα. Το παιδί είναι εργάτης, βλέπετε έτσι. Θα ήθελα να βλέπει τρεις φορές τη μέρα και δεν τα καταφέρνει. Βλέπει πολύ λίγο, τουλάχιστον δύο. Τα σχολεία 7 ώρα, τέτοια δεν βολεύει. Ναι, μήπως πρέπει να δώσεις ένα μήνυμα στην Υπουργό Παιδείας λίγο να κατεβάσει τα ωράρια να μπορέσει να βλέπεις πορνό. Από όλα, εντάξει, εκτός από άντρικα εννοείται. Ναι. Αλλά εντάξει, αυτά άμα τύχει με την παρέα. Γκέι δηλαδή. Τα άντρικα τι είναι? Γκέι. Άρα με την παρέα βλέπετε και γκέι τσόντε. Όχι. Α, ναι ή όχι? Όχι. Α, οι λεσβίες είναι γυναικεία, δεν εντάξει, είναι. Εντάξει, ναι. Οκ, ωραία. Με την παρέα το κάνουμε χιαστή. Τι παίζει ο ένας τον άλλον. Βλέπω. Ωραία, τι κατηγορίες προτιμά? Λοιπόν, βλέπω hentai από άνιμε συγκεκριμένα μαζί με την κολλητή μου. Ναι. Και βλέπουμε για την πλάκα μας. Είναι λογικό, το κανάλι είναι τέλειο. Θέλετε να δώσετε το credit? Για πες. Διακοπή. Βλέπουμε με τα άνιμε. Okay. Και βλέπουμε και κατηγορίες τύπου και λεσβιακά και γκέι, απ' όλα. Okay, αυτό έχει να κάνει με προτιμήσεις δικές σας ή απλά σας αρέσουν? Από ενδιαφέρον, το... όχι από ενδιαφέρον. Α, όχι σεξουαλικό ενδιαφέρον, από περιέργεια. Από περιέργεια. Δηλαδή τα βλέπεις για πλάκα, για χαβαλέ τελείως. Παιδιά, σας έχω νέα. Από εδώ και πέρα όποιος θέλει να γελάσει, ούτε στο Δελφινάριο θα πηγαίνει να δει το Σεφερλί, ούτε Παρασκευάκι, Φάνη Λαμπρόπουλο θα βλέπει, τσόντερ. Ραπ, χοντρή μου που κυλοαμπίδα. Δεν υπάρχει κάτι πιο αστείο, δηλαδή βλέπεις ο άλλος να γδύνεται και ξεκαρδίζει τα γέλια. Εννοείται. Ωραία, τι κατηγορίες αρέσουν εφόσον είσαι και αποφασιστικός? Καταρχήν εσύ έτοιμος για πόλεμο είσαι, έτσι? Αφού φαντάρος είμαι. Άμα μπουν οι Τούρκοι θα στείλουμε σένα. Με τόση εμπειρία στον πορνό. Δεν έχουν μπει ακόμα οι Τούρκοι. Φοβούνται. Με τόση εμπειρία στον πορνό, πού να μας είσαι εσύ τώρα από πόλεμο και τέτοια? Για πες, γιατί γι' αυτό ένας πόλεμος είναι. Για πες. Τι κατηγορίες προτιμάς? Τι κατηγορίες προτιμώ? Στρατιωτικές. Ελληνοτουρκικές. Κοίτα, σίγουρα δεν προτιμώ τέτοιες κατηγορίες. Τι κατηγορίες να προτιμώ? Ό,τι βρει. Ας λες στον λοχαγό, λοχαγέ, πάω λίγο στην τουαλέτα, θα επιστρέψω σε λίγο. Επιστρέφεις μετά από 3 ώρες, τον έχεις κάνει λάστιχο. Κοίτα, νομίζω με τις ταλέντες αυτές που, δεν έχουμε, που έχουμε, δεν μας σηκώνει. Να προσέχεις όμως λίγο, γιατί άμα εξαντλείται η ενέργειά σου, δεν θα μπορείς να πέφτεις για κάμψη και για τρέξιμο. Ποιος δεν βλέπει, ας πούμε? Δεν ξέρω, ρε φίλε, μπορεί να είσαι κανένας ψιλοανόμαλος που δεν βλέπεις. Τι κατηγορίες προτιμάς? BDSM. Όλοι βλέπουν. Άρα θεωρείς ότι όσοι λένε πως δεν βλέπουν λένε ψέματα? Είπα στην αρχή του βίντεο ότι σήμερα έχουμε φέρει έναν ανιχνευτή ψεύδους και ανιχνεύει, βλέπουμε, δηλαδή πιανού η μύτη μεγαλώνει για αυτούς που δεν βλέπουν. Άρα θα συμφωνήσω, θέλω να μου πεις ποιες κατηγορίες προτιμάς. Απλά στην αρχική σελίδα ό,τι πετάξει δεν... Όχι, δεν βλέπω. Ποιος είναι ο λόγος? Αυτό. Εμείς τα κορίτσια είμαστε πιο εγκεφαλικά. Οπότε
θέλει περισσότερη δουλειά κεφαλικά παρά να βρούμε κάτι και να μας... Αυτό σημαίνει ότι θα προτιμήσεις να έχεις κάποια φαντασία με κάποιον που σου αρέσει ή σημαίνει ότι ναι, θα προτιμήσεις μόνο να κάνεις σεξ με κάποιον που έχεις... Και φαντασία. Σ' αρέσει να δημιουργείς δηλαδή εσύ αυτό το οποίο και όχι να έχεις έτοιμο υλικό. Ωραία, άμα είσαι ευρηματική, άμα μάθω ποτέ ότι ζητάνε σκηνοθέτη για καμιά εταιρεία, θα σου πω. Ναι, μην το παραλείψεις. Εδώ στην παρέα έχουν βάλει ένα μεγάλο χ στο πορνό. Δεν ξέρω τι ρατσισμός είναι αυτός. Λοιπόν, για πες μου γιατί δεν βλέπεις. Νομίζω ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και... Α, να σε ενημερώσω ότι και στην πραγματικότητα κάνουν σεξ οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Ενώ αυτό, ενώ ότι... Δεν ξέρω, δείχνει πολύ ακραία πράγματα που πολλές φορές τα άτομα αυτό δεν καταλαβαίνουν ότι... Δεν είναι έτσι το σεξ. Ναι, δεν είναι έτσι και πολλά καταλήγουν σε... Κάπως έτσι ακραία σκηνικά. Ωραία, δεν θα ήσουν αθετική στο να δεις λίγο κάτι πιο ρεαλιστικό όπως είναι τα άματσουρ ή όπως είναι για παράδειγμα τα πιο sensitive που είναι λιγότερο άγρια και περισσότερο αισθησιακά που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω. Ξέρεις ότι οι σοφοί τι κάνουν στην αρχαία Ελλάδα. Κάθονται πάνω σε ένα βράχο και διαλογίζονται. Και λένε αξίζει, δεν αξίζει. Πάνε στο βράχο, σκέψου το και στο επόμενο Q&A θα έρθει να μας πεις. Εντάξει. Όχι. Ποιος είναι ο λόγος που. Δεν έτυχε. Α, πρέπει να τύχει, ρε παιδί μου, δεν έχει να κάνει με το αν σε ελκύει ο αυτοδότης. Όχι, με αηδιάζει λίγο είναι η αλήθεια. Σε αηδιάζει κιόλας. Αυτό έχει να κάνει με το ότι προτιμάς παράδειγμα το real life sex ή ας πούμε να έχεις τις δικές σου σκέψεις ή θεωρείς ότι είναι κάτι άρρωστο. Όχι, νομίζω ότι ο τρόπος που γίνεται είναι λίγο άβολος. Μένα μου προκαλεί λίγο αμηχανία. Το θεωρώ πολύ forced. Ευβίαιο. Όχι, όχι, πολύ... Επιτιδευμένο. Πολύ στημένο, ναι. Πολύ στημένο, ναι. Ναι. Υπάρχουν και κάποιες κατηγορίες, να σε ενημερώσω, που δεν είναι. Στο λέω να το έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου, έτσι. Άμα μπεις σε φάση διερεύνησης ποτέ τι οι κατηγορίες σου αρέσουν. Όχι, δεν βλέπω. Εσύ γιατί? Δεν βλέπω. Όχι. Δεν γουστάρω. Ειλικρινά, άμα ρωτήσω και την τέταρτη και μου πει ότι βλέπει και σπάσει το σερί, το τρίπτυχο, θα πέσω στο θερμαϊκό, δηλαδή. Να μαντέψω, δεν βλέπεις, δες. Όχι. Ωραία. Φαντάζομαι άμα σκάσει μύτη καμία και σας πει ότι βλέπει δεν την κάνετε παρέα. Όχι, είναι νόμος. Όχι, όχι, επιλογή του καθενός είναι τι βλέπει, ποιο βλέπει, εμείς δεν βλέπουμε. Ποια τώρα σπάνια. Γιατί τώρα σπάνια και παλιότερα βλέπεις περισσότερο. Το βαρέθηκα και ότι απέκτησα κοπέλα. Άρα θες να πεις ότι όταν έχουμε κάποιον στη ζωή μας, επειδή κάνουμε πιο συχνά σεξ, μειώνεται η ανάγκη να βλέπουμε. Πας από το εικονικό στο πραγματικό. Ποιο είναι καλύτερο. Εννοείται το πραγματικό. Γιατί? Γιατί είναι κάτι που κάνεις με τον άνθρωπό σου. Όπως αλλιώς να βλέπεις το Μέση να παίζει. Ναι. Και απλώς να τον ευχαριστήσεις που παίζει. Και αλλιώς να τα έχεις με το Μέση. Και να κάνετε σεξ. Και την μπάλα. Ωραία, να σε ρωτήσω λίγο το εξής. Εάν έλεγε στην κοπέλα σου ότι βλέπει, σου έλεγε αυτή ότι βλέπει, θα υπήρχε κάποια παρεξήγηση ή είναι ανθρώπινο? Ανθρώπινο. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ορμές. Ζήλια δηλαδή μόνο με πραγματικά πρόσωπα. Όχι με τον πορνοστάρ από τη Βραζιλία. Και... Όχι εννοείται. Όχι. Γιατί? Γιατί δεν έχει κάποιο νόημα για μένα. Δεν σε ελκύει δηλαδή. Όχι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Μ' αρέσουν οι κοπέλες, αλλά δεν έχει νόημα να βλέπω κάποια που κάνει δουλειά. Άρα θεωρείς ότι είναι λίγο ψεύτικο. Ναι, μπορεί να πω λίγο κάπως. Λίγο καλύτερες ερμηνείες, ρε κορίτσια. Να μπορέσει και το παιδί εδώ πέρα να βρει κάτι που ταιριάζει, έλεος. Πρώτα απ' όλα το πορνό είναι δουλειά. Οπότε πληρώνονται αυτοί που κάνουν πορνό. Τέλος πάντων. Έχω δει κάποιες φορές. Αλλά δεν βλέπω συνέχεια γιατί μου αρέσει πιο πολύ να συναντάω κανονικά κορίτσια και όχι μέσω μιας εικόνας. Άρα ουσιαστικά λες εσύ ότι εσύ ναι φαντασιώνεσαι κορίτσια που σου αρέσουν ή κάνεις real life sex. Ναι. Οπότε σίγουρα το να κάνεις όντως sex είναι καλύτερο λες από το να φαντασιώνεσαι ή να βλέπεις πορνό. Φυσικά γιατί αυτό το σεξ ουσιαστικά είναι αυτό που κάνουν και αυτοί στο πορνό. Εντάξει όλοι το κάνουν. Εννοείται αυτό. Τι που είναι στη σχολεία και... Δεν ξέρουν το μάθημα και τις βοηθάνε λίγο. Ό,τι βγάλεις τα προτινόμενα. Καμιά φορά βλέπουμε και αθλήματα. Και αυτό άθλημα, ενώ τα βλέπεις πορνό άθλημα, με, αυτά, με αυτό που ακολουθεί είναι αθλητισμός, δηλαδή γυμνάζεται, βλέπω εδώ, φλέβα. Αθλήματα βλέπεις σε πορνό site, μπαίνεις να δεις Manchester United, Manchester City, ξέρω εγώ στο Pornhub. Όχι, όχι, τα έχω ψάξει, δεν υπάρχουν αυτά. Και παρακολουθούσα για τέτοια. Μπορείς να πηγαίνεις σε κάτι εκδηλώσεις εδώ που έχεις στην Αριστοτέλους 1000 άτομα και να χάρεις μια μαζική πρόσκληση. Δεν ξέρω, τι βγάζεις στα προτινόμενα εκείνο ώρα. Είσαι ο τέταρτος που το λέει σήμερα. Ναι, όλη μέρα. Όλη μέρα. Τότε να σε ρωτήσω ποιες ώρες δεν βλέπεις. Όταν κοιμάσαι. Ποιες ώρες δεν βλέπω. Είσαι έτσι. Ναι, ναι. Όταν κοιμάμαι, ο πιο ύπνος είναι ιερός. Ναι.
Φαντασιώνεσαι όμως όταν κοιμάσαι. Εντάξει, φυσικά. Βλέπετε εκεί, ναι. Όταν τρώω, γιατί. Οκ. Okay, και στο σχολείο. Αυτά. Ωραία. Μου κάνει εντύπωση, ρε φίλε, γιατί. Θα μπορούσες να το κάνεις και εκεί. Στο σχολείο κάτω από το θρανείο. Όταν τρως κάτω από το τραπέζι, όταν κοιμάσαι κάτω από την κουβέρτα, εγώ σου έχω ανοίξει νέους δρόμους. Τζάμπα, τόσο καιρό είσαι κλειστό μυαλός, αδερφέ. Μόνο τη τσότα του Τσούλφα είδα, άμα τη ξέρετε. Α, κάτι έχει πάρει το. Ναι. Επειδή ήταν πολύ καλή ή επειδή ήταν πολύ κακή. Επειδή ήταν πάρα πολύ κακή. Για κάνα μας λίγο μια κριτική ταινιών που είναι για επάγγελμα αυτό, τι δεν σου άρεσε. Αρχικά ήταν. Βασικά όχι, ωραίο ήταν, αλλά αυτό είχε πάρα πολύ μικρό, ξέρετε. Ναι. Ήταν λίγο πολύ cringe. Δεν πρέπει όμως, και τα πουλάκια τα μικρά να έχουν ευκαιρίες. Δεν βλέπεις μερικά πετάνε, δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε ρατσισμό. Ναι, όχι ναι. Αλλά άμα θέλετε τσότα να κάνετε να έχει μεγάλο. Άλλος για να έχει και πιο τηλεθέαση. Για να μην έχει μικρή να μην κάνει. Κάνας αετός να είναι 3 μέτρα. Ναι, για τσότα έτσι αλλιώς. Θέλω να βλέπουμε να μαθαίνουμε λίγο. Τώρα, παιδιά, μαθαίνουμε εδώ πέρα με τη φίλη μας ότι είναι και διδακτικού χαρακτήρα το πορνό. Δηλαδή, ο άλλος ανοίγει μια εγκυκλοπαίδεια να μάθει τι έγινε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Εδώ πέρα η φίλη ανοίγει το Pornhub, είναι ανοιχτό βιβλίο. Αμέ, αμέ. Έχεις να μας προτείνεις κάποια ταινία έτσι εκπαιδευτικού περιεχομένου για όποιον θέλει να μορφωθεί για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία κτλ. Κάνα πορνό έτσι κατάλληλο, τίποτα αιγυπτιακές καταστάσεις με την Κλεοπάτρα. Όχι. Ωραία, ποιος είναι ο λόγος. Δεν θέλω, δεν με ευχαριστεί. Α, δεν είναι κάτι το οποίο σε ελκύει σαν ιδέα, δεν το θεωρείς ελκυστικό. Άρα πιστεύεις ότι το real life sex που ουσιαστικά αυτό. Θεωρώ ότι είναι μακράν καλύτερο. Όχι. Όχι, εσύ γιατί όχι. Δεν χρειάζεται νομίζω, γιατί δεν. Καλά, εγώ δεν ρώτησα άμα χρειάζεται, δεν είπα ότι άμα δεν βλέπεις μπορεί να ανεβάσει ζάχαρο. Ρώτησα, ρε παιδί μου, γιατί δεν σου αρέσει. Μιλφ, stepmom. Stepmom. Βλέπω στις μεγάλες ηλικίες έχουμε μια κλίση. Εντάξει, όχι πολύ μεγάλες, αλλά. Μέχρι ποιο είναι το ταβάνι σου. Δηλαδή, έχεις πάει πάνω, ναι, πάνω από 90, έχεις πάει. 80 που είναι τις πιο νέες, 70 που είναι στα ντουζένια τους. 60. 60. 60, ναι. 50. Εκ 50 βλέπεις. Ω, θα μπορείς να είναι γιαγιά σου 50 χρόνια. 50 χρόνων δεν είναι γιαγιά. Γιατί εσύ είσαι πόσο, 11 απλά κάνω, 17, 16. 16. Δεν βλέπω κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε ότι μ' αρέσει. Φυσικά και βλέπω αν περνάει λίγο η ώρα. Έτσι, παιδιά, θέλω με αποφασιστικότητα να απαντάτε, να σπάσουμε τα ταμπού. Ποια είναι η αγαπημένη σου κατηγορία. Να είναι πολύ και να είναι μία. Να είναι πολύ και να είναι μία, λίγο σαν ποίημα, είσαι ποιητής. Όχι, να γίνω. Θα ήθελες να γίνεις. Ο δεύτερος καβάφης. Ναι. Φυσικά. Ωραία, ποιες κατηγορίες αρέσει. Ξέρω εγώ. Ό,τι να είναι. Βλέπω δεν είσαι και πολύ επιλεκτικός. Δηλαδή, τσόντα να είναι και ό,τι να είναι. Προσπαθώ να το κόψω λίγο γιατί έχω ακούσει από μεγαλύτερους. Εθισμένος, ναι, για πες. Έχω μάθει από μεγαλύτερους ότι σου κάνει κακό τα μεγάλα. Δηλαδή. Τι κακό. Δεν ξέρω, απλά μου λένε ότι. Δεν μαθαίνεις πως είναι το πραγματικό σεξ. Κάτι τέτοια, ναι, αλλά εγώ δεν μιλάω. Πώς σκοπεύει. Α, μου αρέσει που λέει θέλω να το κόψω, αλλά δεν το νοιάζει. Πώς θέλεις να καταπολεμήσεις, πώς σε καταπολεμάς αυτόν τον εθισμό. Μήπως βάζεις τίποτα χειροπέδες στα χέρια σου. Κάνω άλλα πράγματα, ας πούμε, τρώω παραπάνω. Παιδιά, εδώ πέρα ένα μήνυμα. Όποιος δεν θέλει να βλέπει τσόντες, θα τρώει φαγητό. Εντάξει. Απ' τη μία καταφέρει να μην γίνεται λάστιχο, αλλά απ' την άλλη γίνεται λίγο. Τώρα να ανοίξουμε αυτό το θέμα. Λοιπόν. Πάμε, έλα, ναι, να το ανοίξουμε. Λεσβίες. Λεσβίες. Σ' αρέσει λεσβιακά, λοιπόν. Ναι, ήθελα μία και μου βγήκε λεσβία, οπότε μεταπόλησε το. Α, σου έμεινε αποθυμένο, λοιπόν. Άμα βλέπει, δεν μπορεί να βρει γκόμενα. Γιατί το πιστεύει αυτό. Γιατί το πιστεύει αυτό. Αυτό, γιατί μετά πας να κάνεις κάτι και έχεις κολλήσει την εικόνα. Ενώ είναι ένας που πραγματικότητα. Το MILF. MILF, ναι. Oh. Μια από πολλές. Λατίνες. Λατίνες. Παπάτσικες, ρε παιδί μου. Κοίτα, βλέπεις εκεί πέρα το πλοίο. Γιώργο, κάνε λίγο μία στο πλοίο, ένα zoom. Ναι. Ωραία. Έτσι όπως είσαι κολύμπα το προλαβαίνεις. Έχει λατίνες μέσα. Όχι, αλλά θα σε πάει στην Αργεντινή, έτσι έχω πληροφορηθεί. Θα βρεις αυτό που. Εγώ Βραζιλιάνς θέλω. Και στη Βραζιλία, θα επικοινωνήσω, θα το τακτοποιήσω. Τι ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.